Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο, διεθνολόγο και στρατηγικό αναλυτή στο Αθηναϊκό Παράρτημα του Οργανισμού της Γενέβης για την ασφάλεια. Καλημέρα κύριε Λαμπρόπουλε. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Θέλω να ξεκινήσω μαζί σας με κάτι που είναι τις τελευταίες ώρες τρέχησα πληροφορία που βεβαίως δεν ξέρουμε αν θα επιβεβαιωθεί. Πληροφορία είναι. Αναφέρει όμως ότι αυτή την εβδομάδα θα επισκεφτεί την Τουρκία ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ και η τουρκική πλευρά ετοιμάζεται να του υποβάλει αίτημα για να απαντήσει, αν απαντήσει, για τη λειτουργία προξενίου στα κατεχόμενα. Πόσο πιθανό το θεωρείτε? Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό, γιατί εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο της τουρκικής κυβέρνησης σταδιακής ενσωμάτωσης των κατεχομένων, προσάρτησης των κατεχομένων, ούτως ή άλλως με το οικονομικό πρωτόκολλο που έχει αναπτύξει η Άγκυρα με τα κατεχόμενα και μετά την εκλογή Τατάρ, καθίσταται σαφής η πρόθεσή της να τελειώνει εισαγωγικά ουσιαστικά με το Κυπριακό, με τον τρόπο που είχε περιγράψει από τις αρχές της δεκαετίας του 80 ο παλιός Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Ιλχάν Σαμπρί Τσακλαγιανγκίλ, ο οποίος είχε πει ότι εάν δεν καρποφορήσουν οι συνομιλίες για το Κυπριακό στη βάση των τουρκικών συμφερόντων, τότε το τελευταίο βήμα που θα κάνει η Άγκυρα θα είναι η προσάρτηση των κατεχομένων. Σε αυτή τη λογική κινείται ο Ερντογάν και σε αυτή τη λογική και στην στρατηγική που έχει ήδη αναπτύξει το προηγούμενο διάστημα, θα πρέπει να δούμε ότι η αναγνώριση των κατεχομένων αποτελεί η de facto αναγνώριση των κατεχομένων από άλλα κράτη, φύλλα προσκύμενα στην Τουρκία ή που έχουν συγκεκριμένα συμφέροντα μαζί με τους Τούρκους, αποτελεί προτεραιότητα. Ένα από αυτά θα είναι η Ρωσία, το δεύτερο θα είναι σίγουρα το Πακιστάν, η Μαλαισία, τα υπόλοιπα κράτη των τουρκοφώνων, δηλαδή της Κεντρικής Ασίας, τα Αζερμπαϊτζάν, που αυτό ουσιαστικά σχεδόν το έχει ήδη αναγνωρίσει τα κατεχόμενα, αλλά θα είναι και τα υπόλοιπα, θα είναι το Τατζικιστάν, θα είναι το Καζακστάν. Θα προσπαθήσει η Άγκυρα να αποσπάσει αναγνωρίσεις από εκεί. Από την άλλη, ενθυμούμε ότι το State Department σε αρχές δεκαετίας του 2000 είχε κυκλοφορήσει επί Clinton, Biden ήταν τότε, ένα χάρτη. Ο χάρτης αυτός έδειχνε τους αγωγούς, σύνδεση των κατεχομένων με την Τουρκία, αμερικανικός χάρτης, δεν υπήρχε γυαλίτιδα υφαλοκρηπίδα στο βόρειο τμήμα του ψευδοκράτους, άρα φαινόταν ότι το State Department και αυτό λειτουργεί στη λογική της ενσωμάτωσης. Μήπως εδώ είναι το αντίδωρο στην Τουρκία από όλους? Ευθέως σας ρωτώ. Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν απόψεις στο State Department που έχουν να κάνουν με την Τουρκία να θεωρείται ξανά ένας πολύτιμος εταίρος, στον οποίος δεν πρέπει να χαθεί επουδενή από το δυτικό στρατόπεδο και να παραμείνει έστω και με ένα καθεστώς διαφορετικό από ό,τι ήταν σύνηθες τις προηγούμενες δεκαετίες σε φιλοδυτική τροχιά. Αυτή η άποψη ενισχύεται εν ώψη των εκλογών του 23. Mm. Δηλαδή οι Αμερικανοί τηρούν μια στάση αναμονής γιατί εξετάζουν εναλλακτικά σενάρια. Ένα από αυτά είναι η αλλαγή ηγεσίας. Αλλά σε αυτό που έχουν εστιάσει είναι στο γεγονός ότι ο Ερντογάν θα προσπαθήσει με κάθε μέσο και κάθε τρόπο να παρατείνει την παραμονή του στην εξουσία. Και επειδή αυτό καθίσταται ένα υπαρξιακό ζήτημα για τον Τούρκο Πρόεδρο, οι Αμερικανοί προσπαθούν με κάποιους τρόπους να δελεάσουν την τουρκική κυβέρνηση, ώστε να απόσχει από ενέργειες που θα δυναμητήσουν τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο είναι σαφές ότι η Κύπρος αποτελεί ένα δέλεαρ, εύκολο δέλεαρ σχετικά, στο οποίο αντιτίθεται βέβαια το Κογκρέσο, θα πρέπει να το πούμε αυτό, δηλαδή σε τέτοιες λογικές που το State Department κατά καιρούς έχει υιοθετήσει
και συνεχίζει να υιοθετεί και αφορά και την πώληση και την πιθανή πώληση ή αναβάθμιση των F-16, το Κογκρέσο αντιτίθεται στεναρά. Και είναι ένα παιχνίδι που παίζουν οι Αμερικανοί. Θέτουν διαρκώς προσκόμματα στην τουρκική πλευρά, εκνευρίζοντάς τη, που είναι η πραγματικότητα βέβαια, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι πλέον αυτή η λογική της συναλλακτική και των εναλλακτικών σεναρίων παίζει και στην Ουάσιγκτον έναντι της Τουρκίας. Και αυτό είναι ένα δυναμικό παιχνίδι διαπραγμάτευσης, στο οποίο οι Τούρκοι δεν είχαν συνηθίσει τους Αμερικανούς τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή δεν είχαν συνηθίσει τους Αμερικανούς να παίζουν αυτό το παιχνίδι και να τους δημιουργούν προβλήματα, κυρίως σε ό,τι αφορά το χρονικό πλαίσιο, το χρονικό ορίζοντα μέσω του οποίου ή κατά τη διάρκεια του οποίου η τουρκική στρατηγική θα εκδιπλωθεί. Δηλαδή το πρόβλημα του Ερντογάν είναι ο χρόνος αυτή τη στιγμή. Αισθάνεται ότι πιέζεται από πλευράς χρόνου. Γιατί το 23 το έχει θέσει ως ορόσημο και επειδή το έχει θέσει ως ορόσημο αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης και εμπέδωση της γαλάζιας πατρίδας, υπενθυμίζω ότι το 20 και το 21 είχαν τεθεί ως χρονικά ορόσημα δημιουργίας τελεσμένων. Το 22 και το 23 έχουν τεθεί ως ορόσημα από την τουρκική κυβέρνηση εμπέδωσης αυτών των τελεσμένων. Οπότε αυτό που θέλει η τουρκική πλευρά εν ώψη αυτών των ορόσημων, κυρίως των εκλογών του 23, είναι να αυτά τα τελεσμένα να εμπεδωθούν με τέτοιο τρόπο που θα περιλαμβάνουν και κάποιες κινήσεις υψηλού ρίσκου. Μία εξ αυτών, και αυτό είναι ένα συνολικό πλαίσιο, έτσι όπως το βλέπουν οι Τούρκοι, μία εξ αυτών λοιπόν είναι η περίπτωση της Κύπρου και είναι και η απόκρουση των αμερικανικών πιέσεων στο να... Με έναν τρόπο το έχει θέσει ο Ερντογάν ήδη, ότι έχουμε αποκρούσει, λέει, το μανίκι που πήγαν να μας ράψουν. Αυτό σηματοδοτεί, αυτό αφορά δηλαδή και το εσωτερικό ακροατήριο της Τουρκίας, αλλά κυρίως σηματοδοτεί και μια απόπειρα της τουρκικής κυβέρνησης να αντιγράψει στρατηγικές του παρελθόντος πολιτικών που αντιβαίνουν τα συμφέροντα της Τουρκίας. Κύριε Λαμπρόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή σωστά εσείς λέτε ότι ο Αμερικανικός κατά κύριο λόγο παράγοντας, αλλά όχι μόνο, περιμένει να δει τι θα γίνει και στις εκλογές, αυτό σε σχέση με την ενδεχόμενη πολιτική στο εσωτερικό της Τουρκίας αλλαγή. Γιατί στο εξωτερικό, σύμπασα η πολιτική ελίτ και στρατιωτική εγγύη άποψη έχει. Δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε διαγωνισμό πλειοδοσίας από την αντιπολίτευση σε αυτά που λέει ο Ερντογάν σε σχέση με το Αιγαίο. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Επειδή λέτε ότι μπορεί να είναι και οι δύο χρονιές εμπέδωσης. Υπό την έννοια αυτή αισθάνεστε ότι έχει πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά η απειλή? Εντάξει, για την Κύπρο είπαμε τον θεωρούν αδύναμο κρίκο. Προφανώς και πρέπει να αντιδράσουμε. Αλλά και δεν μπορούμε να την αφήσουμε έτσι ούτε να λέμε ότι είναι μακριά ή ότι είναι άλλη χώρα. Είναι ο ένας πνεύμονας του ελληνισμού, να μην το ξεχνάμε αυτό. Πιστεύετε σε σχέση τώρα με την Ελλάδα ότι έχουμε πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά σε αυτές τις απειλές, τη λογική της εμπέδωσης της γαλάζιας πατρίδας? Θέλω να πω, αποκλείεται ένα γεγονός μεγάλο στην προσπάθεια εμπέδωσης ή να συνοδεύεται ακόμη και με κατάθεση χαρτών και συντεταγμένων για όλα αυτά τα παράλογα που ακούμε για τα νησιά με και τις συνούσες, ό,τι θέλουν λένε κάθε μέρα, αλλά να φτάσουν μέχρι τον ΟΗΕ? Τα αποκλείεται όλα αυτά? Όχι, κύριε Σαχίνη, δεν τα αποκλείω. Ίσα-ίσα θα σας έλεγα ότι αυτή η αναβαθμισμένη απειλή που έχει ήδη αρχίσει να δημιουργείται από το 16 και μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, αφορά πτυχές προηγούμενων σχεδίων που πλέον έχουν φτάσει σε μια ορίμανση. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα, η περίφημη αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Mm-hmm. Αυτό ήταν το κλασικό σχέδιο Ερκαγιά, του Ναυάρχου Γκιουβέν Ερκαγιά, από τις αρχές της δεκαετίας του 90, που αφορούσε και τη δημιουργία γκρίζων ζωνών. Αυτό ήταν το πλάνο, που το είχε τότε
υιοθετήσει η τουρκική πλευρά μετά από εισήγηση του συγκεκριμένου ανθρώπου, να θυμίσουμε βέβαια ότι ήταν και σύμβουλος του Ετσεβίτ, έτσι, το 1974, και μάλιστα και διοικητής του Κοντζάντεπε, του πλοίου που βυθίστηκε, του τουρκικού, κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής. Mm-hmm. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή η περίφημη αποστατικοποίηση μέσω αυτού του σχεδίου πλέον έχει περάσει σε μια υλοποίηση που αφορά νομικές πλευρές, αφορά τη νομική διάσταση, δηλαδή με χειραγώγηση, θα το λέγαμε, εργαλειοποίηση αλακάρτ πτυχών του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, των συνθήκων της Λοζάνης και των Παρισίων κυρίως, που η Τουρκία στη συνθήκη των Παρισίων δεν ήταν συμβαλόμενο μέρος, οπότε δεν έχει κανένα νομικό αίρισμα. Εν τούτης χρησιμοποιεί παίρνει επιλεκτικά μια νομική διάσταση, μια νομική πλευρά και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα μοτίβο στο οποίο εκείνη παρουσιάζεται ως η αδικημένη της υπόθεσης, ότι προσπαθεί να στηρίξει δηλαδή τον αναθεωρητισμό της μέσω εργαλειοποίησης επιλεκτικά των συνθήκων και κυρίως μετά, αυτό είναι το δεύτερο στάδιο, γι' αυτό και είναι μια αναβαθμισμένη απειλή, γιατί προσέξτε, αυτό το πράγμα το είχε κάνει και στην Κύπρο. Δηλαδή είναι μια πάγια τακτική των Τούρκων να νομιμοποιούνται διεθνώς, να νομιμοποιούν διεθνώς μια δυνητική στρατιωτική επιχείρησή τους, όπως είχαν οργανώσει τότε στην Κύπρο ορισμένες δολιοφθορές που τις αποδώσανε στην ελληνική πλευρά, στην ελληνοκυπριακή πλευρά, όπως λέγανε, και επιτέθηκαν βάσει αυτών των δεδομένων. Το είχαν διεθνοποιήσει σε διεθνές ακροατήριο αυτό, και αυτό θα επιχειρήσουν και τώρα, αυτό επιχειρούν και τώρα. Δηλαδή προσπαθούν να παρουσιάσουν, το βλέπετε και στα κανάλια, που βγαίνουν διάφοροι Τούρκοι αναλυτές. Είπαμε προηγουμένως ότι είναι mainstream, δεν είναι μια περιθωριακή πολιτική. Είναι η επίσημη γραμμή παντού, στα μέσα, στους όλους πολιτικούς, στον τύπο, στους αναλυτές. Όλοι είναι στο ίδιο πράγμα κινούνται. Δεν μπορεί να πει ότι κάποιος. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς είναι η μέθοδη. Γιατί όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, εφαρμόζεται ένα υβριδικό δόγμα από τη μεριά της Τουρκίας. Και αυτό το υβριδικό δόγμα έχει πολλές μεθόδους συνδυαστικές που αφορούν και στρατιωτικοποιημένες πλευρές, δηλαδή και χρήση, δυνητική χρήση ενόπλων δυνάμεων, παράλληλα με επιχειρήσεις αποδιοργάνωσης, χειραγώγησης της κοινής γνώμης, εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Όλα αυτά άμα συνδυαστούν σε ένα ενοποιημένο πεδίο, καταλαβαίνετε ότι οι συνέπειες και ο αντίκτυπος μπορεί να είναι συντριπτικός. Δηλαδή, λόγου χάρη, φανταστείτε το επόμενο διάστημα να δούμε μια αθρώα, να δούμε μεταναστευτικές ροές ξανά όπως ήταν το 2018, το 2017, πολύ πολυπληθείς, αλλά με τη συνοδεία όχι μόνο τουρκικών πολεμικών σκαφών, αλλά με τη συνοδεία Τούρκων οπλισμένων μέσα στις βάρκες. Και να υπάρχει δυνατότητα να γίνεται monitoring από την τουρκική πλευρά, από το τουρκικό ναυτικό, έτσι ώστε η ελληνική αντίδραση να καταστεί περιορισμένη. Μπορούν να υπάρξουν δηλαδή περιπτώσεις, σενάριων, πολλές και με τρόπους συνδυαστικούς που να μας δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Και μάλιστα σε μια εποχή που η τουρκική πλευρά θεωρεί, είναι μια χρονική στιγμή όπου μπορεί να έχει μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων λόγω της παγκόσμιας προσοχής και κυρίως της δυτικής προσοχής που είναι στραμμένη στο ουκρανικό. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και μια λογική αντιπερισπασμού τουρκικού στη Συρία. Δηλαδή βλέπετε ότι παρουσιάζεται μονίμως ως παράθυρο ευκαιρίας μιας τουρκικής ειδική επιχείρηση, όπως το λένε, μια τουρκική στρατιωτική επέμβαση σε διάφορα πεδία εν ώψη του 23. Είτε αφορά αυτό τη Συρία, είτε αφορά το Αιγαίο, είτε αφορά την Ανατολική Μεσόγειο,
με πολλαπλούς τρόπους όλο αυτό το, όλο αυτό το, το μείγμα μεθόδων αφορά ένα υβριδικό πλαίσιο και αυτό το υβριδικό πλαίσιο πάρα πιθανότατα θα στρέφεται εναντίον μας εξαιτίας του γεγονότος ότι η Τουρκία θεωρεί πλέον ότι η Ελλάδα απολαμβάνει μια στήριξη που δυνητικά θα τη φέρει σε δύσκολη θέση σε μεταγενέστερο χρόνο αναφορικά με την επιδίωξη των συμφερόντων της. Δηλαδή θεωρεί ότι μέχρι το τέλος της δεκαετίας που διανύουμε η τουρκική πλευρά, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρεί ότι μπορεί να έχει μείνει πίσω σε σχέση με συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα που αφορούν κυρίως την αεροπορία αλλά και το ναυτικό, κυρίως όμως την αεροπορία. Δεν θα θέλει σε καμία περίπτωση να εμπεδώσει τελεσμένα σε μια τέτοια περίπτωση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος πιέζει και τον Ερντογάν αλλά και την τουρκική πλευρά. Γι' αυτό υπάρχει και μια ομόθυμη στήριξη από την τουρκική αντιπολίτευση. Και μάλιστα, όπως είπατε πολύ εύστοχα, υπάρχει μια πλειοδοσία. Δηλαδή, και αυτή η πλειοδοσία, ξέρετε, δεν είναι συγκυριακή. Δεν αφορά μόνο τον Ερντογάν. Σωστά. Και να τελειώνει και η αυταπάτε σε ένα τμήμα της ελληνικής πολιτικής ελίτ, ότι αν φύγει ο Λαμπρόπουλος και ο Σαχίνης, θα τα βρούμε. Θα είναι πιο μετριοπαθή. Δεν πάει έτσι με την Τουρκία. Κύριε Σαχίνη, κοιτάξτε, στην αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, στο ΤΣΕΧΑΠΕ, οι δυνητικοί υποψήφοι είναι άνθρωποι όπως είναι ο Γιαβάς της Άγκυρας, ο οποίος προέρχεται, είναι από τα σπλάχνα των Γκρίζων Λύκων. Προέρχεται από το ΜΧΠΕ, από το κόμμα Μπαχτσελή. Πρωθυπουργός της Τουρκίας, με οποιοδήποτε πρόσωπο, δηλαδή όποιος και να είναι ο υποψήφιος, πρωθυπουργός της Τουρκίας, εάν η αντιπολίτευση κερδίσει τις εκλογές, θα είναι η Αξενέρ, η οποία είναι γέννημα θρέμα και αυτή των Γκρίζων Λύκων. Η άλλη περίπτωση υποψηφίου είναι ο Ιμάμογλου. Yes. Ο Ιμάμογλου έχει κατά καιρούς κάνει δηλώσεις και μάλιστα. Από τα Γιαννιτσά. Από τα Γιαννιτσά που το λέμε εδώ, δεν το λέμε. Ακριβώς, ναι, ναι. Yes. Δεν ξέρω γιατί έχουμε αυτή την στρεβλή εικόνα για την περίπτωση Ιμάμογλου, αλλά ειδικά για την Κύπρο, στην οποία έχει υπηρετήσει, στα κατεχόμενα έχει υπηρετήσει ο Ιμάμογλου και έχει δηλώσει ότι ήταν η καλύτερη περίοδος της ζωής του, γιατί υπηρέτησε τη μαμά πατρίδα Τουρκία. Στην τουρκική επικράτεια η οποία είναι το επιστέγασμα της πραγμάτωσης του εθνικού όρκου. Έχει πει τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Λέει εδώ ο Μιχάλης από τη Ρόδο, σας διακόπτω για να πάω λίγο πιο γρήγορα για να προλάβω. Γιατί πιστεύουν κάποιοι ότι οι Τούρκοι θα βγάλουν γεωτρύπανο και όχι όλα τα γεωτρύπανα και όλα τα ερευνητικά να προκαλούν εδώ και εκεί και εκεί και εκεί να τρέχουμε και να μην φτάνουμε? Ναι, είναι πολύ εύλογη η ερώτηση και γι' αυτό και περιέγραψα πριν μια πόση αναβαθμισμένη απειλή. Μπορούμε να δούμε εκπλήξεις στο συγκεκριμένο, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ταυτόχρονη χρήση μέσων σε πολλαπλά πεδία. Οι Τούρκοι το βλέπουν μια δυνητική σύγκρουση με την Ελλάδα σε ένα ενοποιημένο πεδίο επιχειρήσεων. Επιλέγουν για τους δικούς τους λόγους να κινητοποιούνται με έναν τρόπο που είναι μονοδιάστατος, δηλαδή όπως με τον Εύρο, ας πούμε, να ελέγχουν και να διαπιστώνουν τις αδυναμίες και τα ισχυρά σημεία της ελληνικής πλευράς, αλλά εάν αποφασίσουν να αναβαθμίσουν την επιθετικότητά τους και να προχωρήσουν σε ενέργειες αποδιοργανωτικού χαρακτήρα, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι, κύριε Σαχίνη, ότι θα δεχθούμε αντιπερισπασμούς, θα δεχθούμε επιθετικές ενέργειες που θα είναι πολλαπλής υφής και θα σας πω και το εξής. Θα πρέπει να λάβουμε, και αυτό σίγουρα στο ΓΕΘΑ το έχουν λάβει υπόψη, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τι περιελάμβανε το σχέδιο Βαριοπούλα. Πόσους αντιπερισπασμούς περιελάμβανε, όπως το ίδιο ακριβώς είχε συμβεί και με την περίπτωση των ημείων. Δηλαδή τις μπλόφες τότε που είχαν υιοθετήσει οι Τούρκοι μέσω της κυβέρνησης Τσιλέρ, που μας παρέσυραν εμάς σε ένα πλαίσιο στο οποίο δεν ήμασταν έτοιμοι να απαντήσουμε. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι
δεν πρόκειται να δούμε μονοδιάστατες ενέργειες. Πρόκειται να δούμε συνδυαστικές. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θέλω πριν κλείσουμε να τα ξαναπούμε να σας ρωτήσω, άρα θεωρείτε ότι είναι επιλογή και λόγω χρονικών ορίων που στενεύουν με το 23 για την πολιτική ηγεσία της Τουρκίας. Κατά τη γνώμη σας λοιπόν, πώς πρέπει να πορευτούμε? Μπορούμε να είμαστε με μισόλογα πια? Κοιτάξτε, με μισόλογα δεν μπορούμε να είμαστε. Θα πρέπει να σταματήσουμε εν τη γενέση οποιαδήποτε συζήτηση περί αποκλιμάκωσης στη λογική του 2020. Αυτό νομίζω πλέον πρέπει να τεθεί ως πρωταρχικός στόχος, γιατί ξέρετε, είχαμε μια λανθασμένη στρατηγική, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, δηλαδή μια στρατηγική επιλογή που βασιζόταν στην αποκλιμάκωση σαν απότερο στρατηγικό στόχο. Αυτό πλέον έχει καταστεί καταστροφικό, γιατί μονίμως δημιουργεί μικρά τετελεσμένα ή δυνητικά μικρά τετελεσμένα. Εδώ λοιπόν, σε μια αναβαθμισμένη λογική τουρκικής επιθετικότητας, εμείς δεν πρέπει να έχουμε στόχο την αποκλιμάκωση, θα πρέπει να έχουμε στόχο την αποτροπή. Αρχικά την αποτροπή και στη συνέχεια την απόκρουση. Αν αυτά, επειδή ακούγονται πολύ θεωρητικά, πρακτικά σας λέω ότι θα πρέπει να εκπονηθούν και σχέδια, και είμαι σίγουρος ότι σίγουρα αυτά τίθενται στο επιτάπητος, και σχέδια και συμμαχική συνδρομής, εάν υπάρξουν επιθετικές ενέργειες από τουρκικής πλευράς που απειλούν ευθέως την ελληνική εθνική κυριαρχία. Δηλαδή έχουμε μια συμφωνία με τη Γαλλία αμυντικής συνδρομής, που ήταν κάτι το οποίο θέλαμε για πολλά χρόνια, αλλά αυτού του είδους οι συμφωνίες, όπως με τη Γαλλία και με άλλους συμμάχους, θα πρέπει να τεθούν σε ρεαλιστικές βάσεις, δηλαδή σε ενδεχόμενα, σε σενάρια, πώς ακριβώς αυτή η συνδρομή θα μετουσιωθεί στην πράξη. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, δηλαδή δεν μπορεί αν περιμένουμε να εκδηλωθεί μια κρίση και στη συνέχεια να επικαλεστούμε την ελληνογαλλική συμφωνία, καταλαβαίνετε ότι θα είναι αργά. Ναι, δεν θα έχουμε το χρονικό περιθώριο να το κάνουμε. Προφανώς, την εξέλιξη μιας κρίσης. Θα είναι αργά γι' αυτό, θα είναι έγκαιρα στο να μας πούνε: φτιάξαμε ένα ωραίο τραπέζι στο Παρίσι, ελάτε και οι δύο να συναντηθείτε τότε. Έχετε δίκιο. Θα τα ξαναπούμε. Η Ουκρανία, ξέρετε, το Ουκρανικό θα πρέπει να μας προβληματίσει για το παρατεταμένο χρονικό διάστημα της σύγκρουσης. Δηλαδή μέχρι πρότινος, ξέρετε, είχαν όλη την εντύπωση ότι οι σύγκρουσεις είναι πάρα πολύ γρήγορες, ναι, και κρατάνε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι αληθές. Υπάρχουν βέβαια σύγκρουσεις που μπορούν να διαρκέσουν πολύ λίγο, αλλά σε μια περίπτωση δυνητικής σύγκρουσης Ελλάδας-Τουρκίας οι επιπτώσεις θα είναι τέτοιες και τα στοιχεία της σύγκρουσης που θα την καθορίσουν θα είναι τόσο πολλά που, ξέρετε, θα πρέπει να εξετάσουμε πολλά σενάρια. Και ένα από αυτά τα σενάρια είναι ότι η εξέλιξη θα είναι δυναμική και θα πρέπει να έχουμε προκαθορίσει εμείς το πλαίσιο. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Λαμπρόπουλε, και τηλεοπτικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.